Ένα ισοπεδοτικό Άρη μπροστά σε 23.000 και πλέον οπαδού του, που δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο κλειάν τη Βικελίδη, επικράτησε του Πάουκ με το εμφαντικό 4-2, βάζοντα τέλο στο θερί του δικεφάλου μετά από 665 μέρε. Ήταν μια βραδιά μαγική για του κίτρινου, που παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, βρήκαν το στένος να αντιδράσουν και να φτάσουν δίκαια στο εκοφαντικό 4-2 επί του Άη του μέχρι χθε Πάουκ. Για τον δικέφαλο ήταν η πρώτη του ήττα μετά τι 4 Μαρτίου του 2018 και το 3-2 από τον αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη. Ενώ ο Άρης μετά τη χθεσινή του νίκη ανέβηκε στην τέταρτη θέση τη βαθμολογία. Δεν θέλω να σταθώ στο πώ παίξαμε. Θέλω να σταθώ στην... στην καυτή ατμόσφαιρα που υπήρχε σήμερα στο γήπεδο. Αυτό ο κόσμο πραγματικά είναι μοναδικό. Ε... Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει άλλη ατμόσφαιρα τέτοια στην Ελλάδα. Ήταν κάτι μαγικό αυτό που συνέβη σήμερα. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Του δώσαμε τεράστια χαρά. Δώσαμε χαρά στι οικογένειέ μα. Και σε όλου του ανθρώπου που αγαπάνε τον Άρη, ε, νομίζω ότι δεν μπήκαμε καθόλου καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Το Δώσαμε τον πάγο χώρο και έτσι μα μας ευνηδίασε. Ε, δείξαμε ότι δεν το βάλαμε κάτω. Βάλαμε ένα γκολ, γυρίσαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι και μετά το 2-1 μα ανήκε το παιχνίδι ολόκληρο. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο δέκατο του μεγάλου αγώνα για να γίνει η πρώτη τελική, που όμω έμενε να μετατραπεί σε γκολ ο Πέλκα βρέθηκε ξεμαρκάρι έξω από την περιοχή, σούταρε, η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Κουέστα και ο Σβιντέσκι που καροδοκούσε πλάσαρε εύστοχα για να ανοίξει το σκόρ για τον δικέφαλο. Οι γηπεδούχοι έμοιαζαν να παγαροδρομούν και πριν συνέρθουν λίγο έλειψε να γίνει το 0-2 με τον Μίσιτ που δεν μπορεί να νικήσει από κοντά τον Κουέστα. Η απάντηση του Άρη ήρθε στο 17 με τον Λάσον, ο οποίο πήγε στο ένα εναντίον ενό με τον Μάτο, τον πέρασε μέσα στην περιοχή, σούταρε στην κλειστή γωνία του Ζήφκοβιτ που φέρει ευθύνη και ισοφάρισε σε 1-1 για τον Άρη. Η σταδιακή άνοδο του Σάσα στη μεσαία γραμμή έδωσε φτερά στον Άρη, που κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να κερδίζει στη μένα. Έτσι φτάσαμε στο 41 με την μπάλα να φτάνει αριστερά στον Κόρχουτ. Αυτό να σεντράρει και ο Βέλεδ στην καρδιά τη άμυνα του Πάουκ να νικά στον αέρα του ψηλού αμυντικού του δικεφάλου και με κεφαλιά να κάνει το 2-1 για τον Άρη. Στο πρώτο μΗΧΟ είχαμε χτε τον γκολ αλλά δύο ευκαιρίε με τον Κάρολ και τον Μίστη να διευρύνουν κι άλλο το σκορ. Δεν το καταφέραμε. Αντίθετα, ο αντίπαλο με δύο φάσει που έκανε και όχι καθαρέ έβαλε τα γκολ. Στο δεύτερο μΗΧΟ με δικό μα λάθο πάλι πολύ νωρί έγινε το 3-1 και έτσι κυλήσε το παιχνίδι. Και μετά τι άλλαζε το παιχνίδι μετά το 1-0. Είναι θέμα συγκέντρωση, ή είναι ακριβώ. Κοίταξε, εμεί προηγηθήκαμε. Νομίζω ότι σταθήκαμε θα... 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 πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, ειδικά το πρώτο 20 Μετά, όπω είπα και προηγουμένω, ότι ο Άρης με τι δύο φάσει και όχι καθαρέ, όπω ξαναλέω, έκανε τα δύο γκολ. Έτσι το είναι κομμάτι. το παιχνίδι. Αν δεν βάζει τον γκολ, θα κερδίσει. Από okay. εδώ και πέρα, το κομμάτι τη διαχείριση για ένα αρνητικό αποτέλεσμα που έρχεται μετά από πολύ καιρό, γιατί είχατε ξεχάσει πώ είναι να χάσει. Ναι, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Ε, ακόμη και σήμερα είμαστε πρώτοι στην Το πτάθμο θα κρυφθεί στα playoff την ε, τρίτη έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο κύπελο και προχωράμε σε... με τον ίδιο Η επανάληψη ξεκίνησε με ένα ακόμη τραγικό λάθο του Ζήφκοβιτ. Ο Ματίγια έκανε γέμισμα λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ροζ κυνήγησε τη φάση, πήδηξε. Ο Σέβο Γκολκίπερ του Πάοκ δεν διάβασε σωστά την εξέλιξη τη φάση και ο Γάλλο αμυντικό του Άρη με κεφαλιά έγραψε το 3-1 μέσα σε έξαλου πανηγυρισμού των φίλων των Άρη. Στο 70, ο Άρη έφτασε στο 4ο γκολ όταν ο Φετφατζίδη έξω από τη μεγάλη περιοχή μάζεψε πάνω του τους αμυντικούς του Πάουκ, έδωσε δεξιά στον Σάσα που μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε εύστοχα τον Ζήφκοβιτ και έκανε το 4-1 μέσα σε τελείριο. Ο Φερέρα άμεσα ρίξε τον Άκπο αντί του Βιντέρσκι και τον Αγγούστο αντί του Βιερίνια σε μια προσπάθεια να συμμαζεύσει τα ασημάζευτα, αφού στο κέντρο του Πάουκ δεν μάρκαρε κανεί. Ο Μάτο κατάφερε να μειώσει 4-2 στο 77, αλλά μέχρι εκεί ο Άρης τώρα πίσω, δεν έσω δικαιώματα και ο Πάοκ δεν είχε τα κουράγια να κάνει κάτι καλύτερο στα τελευταία λεπτά.